για τις ειδικές οικονομικές ζώνες, γνωστές που ξέρουμε εδώ και αρκετό καιρό έως. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Χρήστο Δούκα, συντονιστή της Νομαρχικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον Ομό Εύρου. Το ζήτημα της ΕΟΣ απασχολεί την περιοχή μας εδώ και αρκετό καιρό, χρόνια θα έλεγα, κύριε Δούκα, μετά από μια προσπάθεια που έχει γίνει και μια παρότρινση, θα έλεγα, κυρίως των Γερμανών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ειδικό καθεστώς λειτουργίας επιχειρήσεων στην περιοχή μας, σε κάποιες ζώνες της περιοχής μας. Το ερώτημά μου προς εσάς, ως εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στις ημέρες και γιατί βγαίνει αυτή η ανακοίνωση, την οποία εσείς έχετε δημοσιοποιήσει σήμερα τις προηγούμενες ημέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η ανακοίνωση της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καθόλου σε ανύποπτο χρόνο. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη αυτή η υπόθεση των ειδικών οικονομικών ζωνών και για ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και για την, ιδιαίτερα για την δική μας την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι, όπως ξέρετε, υπάρχει ένα χρηματοοικονομικό φόρουμ Θράκης, το οποίο κάθε χρόνο ανακοινεί το θέμα και εξυπηρετώντας διάφορα συμφέροντα, κυρίως ευρωπαϊκά και γερμανικά, προσπαθεί να καταδείξει στους ντόπιους της περιοχής εδώ κατά πόσο ικανοποιητική και πόσο θετικό θα ήταν για την περιοχή μας αν δημιουργηθούν οικονομικές ζώνες ή αν όλη η περιοχή γίνει μια οικονομική ζώνη, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο δεύτερος λόγος, για τον οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι επίσης σημαντικός, έχει σχέση με το τελευταίο ταξίδι του Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, στην Κίνα. Πρέπει να θυμίσω, ότι μάλλον για όσους δεν ξέρουν, ότι οι ειδικές οικονομικές ζώνες, υπάρχουν πολλές κατηγορίες, αλλά μία κατηγορία είναι οι λεγόμενες θεματικές ζώνες, που σημαίνει δηλαδή, ας πούμε, όλα τα λιμάνια ή κάποια λιμάνια της χώρας, μία ειδική οικονομική ζώνη. Ας κάνει ο κάθε τηλεθεατής τον συνειρμό αυτήν την πρεμούρα που δείχνουν οι Κινέζοι για την αγορά των λιμανιών, πόσο σημαντικό θα είναι αν μπει στο τραπέζι από τη μεριά της κυβέρνησης, η οποία δεν αρνείται μια τέτοια λογική, διότι ο καθήλυν υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, είναι ένθερμος οπαδός των ειδικών οικονομικών ζωνών. Αν στο τραπέζι μπει, ότι ναι, να τα πάρετε και αν θέλετε να σας βοηθήσουμε κιόλας για να έρθετε και να κάνετε την δίθεν ανάπτυξη στην Ελλάδα, να τις ονομάσουμε και ειδικές οικονομικές ζώνες. Ενδεχομένως ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ακούει ΕΟΣ, ακούει ειδικές οικονομικές ζώνες. Βεβαίως μπορεί στο παρελθόν να τα έχουν περιγράψει. Τι πρόκειται να γίνει, εάν γίνει, ποιος είναι ο σχεδιασμός και ποιο είναι το καθεστώς λειτουργίας αυτών των ζωνών? Καταρχήν είναι γεωγραφικές εκτάσεις, οι οποίες θα γίνουν κάτι σαν... Είναι γεωγραφικές εκτάσεις, οι οποίες ή δίδονται για χρήση ή πολλούνται στους επενδυτές, οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους τομείς. Ερήμην βέβαια των οποιονδήποτε είτε εθνικών, είτε περιφερειακών, είτε τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Δηλαδή, εδώ η περιφέρεια πασχίζει με τον δικό της τρόπο, δεν είναι της ώρας να κάνουμε κριτική στις απόψεις της περιφέρειας, να προτάξει ένα περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζουμε ένα περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης και οι ειδικές οικονομικές ζώνες σημαίνει ότι οποιοδήποτε επενδυτής ή επενδυτές, εγώ τους λέω δίθεν επενδυτές, αυτοί θα επιλέγουν τις οικονομικές χρήσεις της περιοχής και στον αγροτικό τομέα και στο μηχανικό τομέα και στον τραπεζικό τομέα, παντού. Σαν βέβαια λογική, οι ειδικές οικονομικές ζώνες πρέπει να τις δούμε από, αν τελικά μπορεί να θεωρηθούν από κάποιους σαν εργαλείο ανάπτυξης, πρέπει να τις δούμε από τρεις παραμέτρους. Ένα είναι κατά πόσο θα δώσουν στην τοπική οικονομία, στην τοπική αγορά ή στην εθνική οικονομία ή στη χώρα δηλαδή κάποια ωφέλη. Δεύτερο είναι αν θα δημιουργήσουν προβλήματα ή όχι περιβαλλοντικά σε ένα περιβάλλον το οποίο ηρίστο εμπαρόδο πρέπει να πω ότι το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας, δεν μας ανήκει. Και τρίτο, με ποιο καθεστώς εργασιακό δημιουργούνται και λειτουργούν αυτές οι ειδικές οικονομικές. Και στα τρεις τομείς, δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες, είναι κατάφορη η παραβίαση εθνικών και κοινοτικών διαδικασιών και στους τρεις τομείς. Που ουσιαστικά αντί να αποτελούν ένα εργαλείο ανάπτυξης, αποτελούν ένα εργαλείο πιάτσικου, ας πούμε, του εθνικού πλούτου, των σχέσεων. Και βέβαια όλα αυτά εδώ δεν μπορούν να γίνονται ερήμοι μιας κοινωνίας η οποία στο όνομα της φτώχειας, της ένδυας, της ανεργίας θα επιλέξει να γίνει Κινέζος στη λογική αυτή. Και βέβαια
Ξέρουν πάρα πολύ καλά, ειδικά η εμπειρία των ειδικών οικονομικών ζωνών, όπου εφαρμόστηκαν κυρίως στην Ασία, στην Αφρική και λίγο στην Ανατολική Ευρώπη. Τα παραδείγματα, μάλλον τα συμπεράσματα, είναι ικτρά σε ό,τι αφορά σε όλους τους τομείς. Ειδικά στον εργασιακό τομέα, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα. Δηλαδή, ειδικό αν σας διαβάσω τι λένε ο επενδυτής, που δεν είναι η εφημερίδα, που δεν έχει καμιά σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικά, τι αναφέρει για τις ειδικές οικονομικές ζώνες και τι καθεστώς υπάρχει για τους εργάτες στην Πολωνία, ή άλλη εφημερίδα τι αναφέρει για το καθεστώς της Κίνας και για τους Ινδούς εργάτες, που εκεί είναι οι περισσότερες ειδικές οικονομικές ζώνες, καταλαβαίνετε ότι εδώ ή υπάρχουν δύο σενάρια. Ή ο κύριος Χατζηδάκης, συνεπικουρώμενος από κάποιους επενδυτές, θα επιβάλλει στη χώρα τις ειδικές οικονομικές ζώνες, ή κάτι το οποίο είναι και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι, νομίζω, ίσως αποδειχθεί και προφητικό λίγο, ή θα επαληθευθεί η ρίση του Γερμανού Κέιτελ, που είναι ο επικεφαλής του συνδέσμου των βιομηχάνων της Γερμανίας, που επιθυμεί όλη η Ελλάδα να γίνει μια ειδική οικονομική ζώνη. Και τώρα θα πρέπει να πω εδώ, δηλαδή, ότι έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα και έτσι όπως κατατείνει η οικονομία μας και όλοι οι δείκτες της οικονομίας, αλλά και οι κοινωνικοί δείκτες, αυτή η ανθρωπιστική κρίση που περνάει η Ελλάδα, λίγο πολύ, λίγο απέχουμε από το να, με τις μνημονιακές πολιτικές και με αυτές να καταντήσουμε μια ειδική οικονομική ζώνη χωρίς να ονομαζόμαστε ειδική οικονομική ζώνη. Δηλαδή να έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, όλα τα απεχθή πράγματα για την κοινωνία και να απλώς να λείπει το όνομα μια ειδική οικονομική ζώνη. Προφανώς λοιπόν οι οικονομικές ζώνες έχουν κάποιο ειδικό φορολογικό καθεστώς. Σχεδόν αφορολόγητες θα είναι οι επιχειρήσεις που θα στεροποιείται. Αφορολόγητες, ΦΠΑ δεν πληρώνουν, δημοτικά τέλη δεν πληρώνουν. Ενδεχομένως τα γήπεδα που θα πάρουν, τα εδάφη. Τα κέρδη επανέρχονται στις χώρες τους χωρίς να φορολογούνται. Και η μισθή των εργαζομένων που θα είναι πολύ χαμηλή, που δεν ξέρω, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο. Δεν είναι μόνο η μισθή, είναι και το καθεστώς εργασίας. Απογορεύεται ακόμα, όσο λέτε, και είναι ένα περίφημο σύστημα ελεύθερης διαπραγμάτευσης, όπου ανά δύο μήνες αλλάζουν όλο το εργατικό προσωπικό για να δημιουργούνται συνθήκες πίεσης, όχι μόνο οικονομικές αλλά και αντοχής στις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Εδώ, επομένως, κύριε Παπαδόπουλε, το θέμα αυτό το ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ και στον Εύρο αλλά και γενικότερα. Γιατί θέλουμε να γίνει αντικείμενο ενημέρωσης καταρχήν των πολιτών της περιοχής μας. Δεύτερο, θέλουμε να προκαλέσουμε, και το λέω έτσι με σοβαρά, αυτούς τους βουλευτές της περιοχής, όσοι τελικά υπηρετούν τον λαό, να καταθέσουν τις απόψεις τους έγκαιρα. Ή να πούνε δηλαδή ότι είναι υπέρ των ειδικών οικονομικών ζωνών και να έρθουν να εξηγήσουν από το κανάλι σας τις απόψεις τους σε αντιπαράθεση με τις απόψεις όσων διαφωνούν. Ή είναι εναντίον, αλλά ως συνήθως όσοι εναντίον δεν το λένε, κρύβονται από το λαό, δεν πλησιάζουν στον κόσμο και όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα πηγαίνουν στη Βουλή και ψηφίζουν ακόμα άλλο ένα έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί τα έργα. Επομένως, το γάντι το έχουμε ρίξει εμείς. Πρέπει όλοι οι θεσμικοί φορείς και οι πολιτικοί και οι τοπικοί άρχοντες να πάρουν θέση. Ήδη μερικοί βέβαια έχουν πάρει θέση. Η περιφέρεια, η νομαρχική αυτοδιοίκηση νομίζω έχουν πάρει θέση. Αρνητικά. Αρνητικά. Και ο Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη έχει πάρει αρνητικά. Ο οποίο βεβαίω θέτει και ένα άλλο ζήτημα, της εθνικό το. Εντάξει, το βλέπουμε με την ιδιαίτερη ματιά του. Εγώ δεν θα εσείς πω. Συμφωνείτε με το κατά, αλλά όσον αφορά την σκέψη. Εμείς το αιτιολογικό μας είναι. Αγγίζει και την πρόταση, την άποψη του Μητροπολίτη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αν υποθέσουμε θα έρθουν να δουλέψουν 1.000 άτομα σε μια ειδική ζώνη, ό,τι αριθμό θέλετε βάλτε, αυτοί θα είναι εσωτερικοί ξένοι μετανάστες. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι ένα θέμα που το έχει θίξει ο Σεβασμιότητας και το έχει βάλει βέβαια σαν κυρίαρχο θέμα. Για μας δεν είναι κυρίαρχο θέμα αυτό. Είναι βέβαια ένα από τα πιο σημαντικά, αλλά είναι ότι τελικά αυτά τα εργαλεία δεν είναι εργαλεία ανάπτυξης. Είναι εργαλεία πλιάτσικου. Το ξανατονίζω. Και σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Και ο κόσμος λέει, και τι προτείνετε συγκεκριμένα, κύριε Δούκα? Εντάξει, να μην γίνει αυτό. Συμφωνούμε ότι είναι πλιάτσικο. Κάτι συγκεκριμένο, το να βρει κόσμος δουλειά. Πολύ απλά προτείνουμε. Απλά πράγματα προτείνουμε. Προτείνουμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, να ξέρετε ότι αυτές οι πολιτικές οδηγούν σε μια τρομακτική επανάπτυξη. Μην ακούτε τους δείκτες που λένε ότι περάσαμε σε πλεονάσματα κτλ. Αυτά είναι όλα δημιουργικές λογιστικές. Είναι ανοησίες. Ο κόσμος υποφέρει και ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει που οδηγούν αυτές οι πολιτικές. Για να γίνει τι? Ο μοναδικός δρόμος είναι να φτιαχτούν
πραγματικά τοπικά περιφερειακά προγράμματα, ούτως ώστε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από μνημόνια, απαλλαγμένη από αυτά τα απεχθή χρέη, τα οποία ουσιαστικά δανείς για να ρίχνεις σε μια τρύπα η οποία συνεχώς μεγαλώνει και συνεχώς τα χρέη μεγαλώνουν. Σήμερα, αν κανένας δεν ξέρει, ας πούμε, φαντάζομαι ποιο είναι το χρέος, αν είναι μεγαλύτερο από το 2009 ή μικρότερο. Νομίζω έχει το ξεπεράσει. Λοιπόν, επομένως, μία λύση είναι να αντισταθεί ο λαός, να τους διώξει αυτούς, γιατί είναι επικίνδυνοι για τη χώρα, και να βάλει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να βάλει απλά πράγματα, να βάλει τον κόσμο να δουλέψει, τον κόσμο της δουλειάς που θέλει δουλειά, τον κόσμο της ανεργίας που τώρα κοιτάζει με παράπονο τους γονείς και περιμένει ένα χαρτζιλίκι των 5 και 10 ευρώ για να περάσει τη βδομάδα, να βάλει τη μηχανή να δουλέψει, αλλά σωστά, με ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα αξιοποιεί όλα τα θετικά της περιοχής, θα μηδενίζει τα αρνητικά και θα θωρακιστεί απέναντι στους οποιοδήποτε κινδύνους, είτε εθνικούς είτε οικονομικούς. Γιατί μην ξεχνάτε, το ξαναλέω και το έχω πει πολλές φορές, έχουμε πόλεμο. Είναι κρυφός, αλλά είναι πόλεμος. Και τώρα είναι, φαίνεται ότι είναι οικονομικός, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αγγίζει και τα όρια της δημοκρατίας. Γιατί ας μην ξεχνάμε τα τελευταία γεγονότα και από τη μεριά της κυβέρνησης και από τη μεριά κάποιων, ας πούμε, ότι είναι κοινοβουλευτικών κομμάτων. Εγώ δεν τα θεωρώ πια κοινοβουλευτικά κόμματα. Απεργάζονται και την ίδια τη δημοκρατία που υπάρχει στη χώρα μας. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ τόση δυστυχία υπάρχει στον κόσμο και τόσο μεγάλα προβλήματα και κυρίως οικονομικά, παρόλα αυτά όχι μόνο δεν ξεσηκώνεται να διώξει την κυβέρνηση, αλλά και στις μετρήσεις που γίνονται φέρνει τη Νέα Δημοκρατία στον πρώτο κόμμα με μία ποσοστιαία μονάδα στη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό πώς το ερμηνεύεται? Αυτό είναι τώρα. Είναι το δίλημα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ. Δεν περνάει ακόμα αυτό. Είναι και αυτό μετράει. Δηλαδή αυτό το δίλημα ευρώ ή δραχμή είναι μια ανοησία, η οποία βέβαια στα παπαγαλάκια των μαζικών μέσων ενημέρωση που υπηρετούν αυτή την πολιτική, τη μνημονιακή, έχει γίνει καραμέλα και πυροβολούν κάθε μέρα τον ελληνικό λαό με αυτό το δίλημα, το οποίο είναι ανύπαρκτο. Αλλά το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι το γεγονός ότι ενώ οι δημοσκοπήσεις λένε, θυμάστε μια πρόσφατη δημοσκόπηση πριν από μια εβδομάδα που δημοσιοποιήθηκε, που έλεγε ότι σε ό,τι προτάσεις έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έξω από το μνημόνιο, απαλλαγή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, επάνωδος των εργασιακών σχέσεων, νέο σύστημα ανάπτυξης, νέο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, συμφωνεί το 85% του ελληνικού λαού. Συμφωνεί στην πρόταση. Δεν συμφωνεί στο να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Ένα είναι αυτό που είπατε, ένα είναι και άλλα πράγματα μεταξύ των οποίων εγώ ομολογώ ότι είναι και αυτή η βίαιη ορίμανση του ΣΥΡΙΖΑ, η αναγκαστική και βίαιη ορίμανση του ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που ήταν πριν ένα χρόνο 4% και τώρα με τις όριμες, ρεαλιστικές και υπεύθυνες προτάσεις του, είναι πρώτον πυλών να διαχειριστεί τις τύχες της εξουσίας με άλλες δυνάμεις βέβαια, γιατί μόνος του είναι προφανές ότι και δεν θέλει και δεν μπορεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σήμερα συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, νομίζω. Μάλιστα. Και είχαμε επίσης και δηλώσει τα μέσα ενημέρωσης, διάβαση του κυρίου Παπαδημούλη, όσον αφορά τις συνιστώσεις του κόμματος, τις οποίες θέλει και επιθυμεί να μετατραπούν σε τάσεις και όχι συνιστώσεις. Όχι κόμματα μέσα στο κόμμα. Μάλιστα, απέναντι σε έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έφερε το κόμμα από το 3 στο 30%. Να μην το αφισβητήσει λοιπόν κανείς, είπε έμεσα, και παρά όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να είναι υποψήφιος στο συνέδριο που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχουν λυθεί τα θέματα αυτά, είναι προτάσεις, αλλά φαίνεται ότι θα πιθανόν να υλοποιηθεί η πρόταση που λέει ότι πρέπει να πηγαίνουμε ενιαίες λίστες, να μην υπάρχουν τάσεις οι οποίες λειτουργούν οργανωτικά με ένα διαφορετικό τρόπο σαν κόμμα μέσα στο κόμμα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να είστε σίγουροι ότι θα βρει τα καλύτερα, διότι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να φτιάξει μηχανισμούς για να διαιωνιστεί σε ένα ποσοστό. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί με την κοινωνία να αλλάξει την πορεία αυτής της χώρας, μια πορεία η οποία οδηγεί σήμερα στην καταστροφή. Αυτός είναι ο στόχος. Και προσωπικά εγώ και όλοι οι σύντροφοι εδώ στο Νομοεύρο και σε όλη την Ελλάδα, αυτό το στόχο υπηρετούμε. Και τίποτα άλλο. Χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες, χωρίς τίποτα άλλο. Βλέπουμε όμως αυτό που ζούμε εμείς, η τοπική κοινωνία, η περιφέρεια, αυτό το απίστευτο σκηνικό εξαθλίωσης. Και θέλουμε και φιλοδοξούμε και πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει με τη δύναμη του ελληνικού λαού να παίξει με αυτό το ρόλο που πρέπει να παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Διότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παιχνίδι ευρωπαϊκό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες, ακόμη πιο ισχυρές, έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους. Το μοντέλο δεν πάει πουθενά, αυτό ο τρόπος ανάπτυξης και σαν καπιταλισμός, αλλά και σαν νεοφιλελευθερισμός. Επομένως, πρέπει να υπάρξουν νέες λύσεις οι οποίες να δίνουν διεξόδους
για τους λαούς της Ευρώπης και όχι για το κεφάλαιο της Ευρώπης. Νιώθετε έτοιμη να κυβερνήσετε, κύριε Δούκα? Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό από το να είμαστε στην αντιπολίτευση. Γενικά λοιπόν να περιγράφουμε στόχους, σκοπούς. Το ξέρω. Και με συνθήματα. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να επαναλάβουμε, να γίνουμε ίσως καλύτεροι, χειρότεροι διαχειριστές. Δηλαδή, η πραγματικότητα είναι τεράστιο χρέος. Και βέβαια κάθε μέρα που περνάει είναι ακόμα χειρότερη πραγματικότητα. Είναι να έχεις να διαχειριστείς μια απίστευτη κρίση. Δεν είναι μόνο, είπαμε, οικονομική. Αν κρίνω από την περιοχή μας και τη δουλειά που κάνει εδώ η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και σε επίπεδο όμως περιφέρειας, υπάρχει μια προσπάθεια, αυτό που λέμε, να συντάξουμε ένα πρόγραμμα μετρήσιμο. Και βέβαια, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν κύρια δύναμη μιας κυβέρνησης αριστεράς, μπορέσει να επαναφέρει κάποια πράγματα τα οποία οι σημερινές κυβερνήσεις τα έχουν αφαιρέσει από τον ελληνικό λαό, είτε είναι εθνικός πλούτος, είτε είναι μηχανισμοί που θα οδηγούν στην περιφερειακή ανάπτυξη, ας πούμε την Αγροτική Τράπεζα ή μια άλλη τράπεζα, η οποία θα είναι στην υπηρεσία των αγροτών και των πολιτών και όχι στην υπηρεσία των τραπεζιτών, που ναι, θα μπορέσουμε. Εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα. Και ναι, θα παρακαλούσα πάρα πολύ σε ενδεχόμενα 2-3 εβδομάδες, μεσούσεις βέβαια των ημερών, μεσούντο των ημερών που θα κάνουμε το συνέδριό μας, εμείς παρόλα αυτά δουλεύουμε σε τοπικό επίπεδο και θα παρουσιάσουμε, και θα ήμουν πολύ ευτυχής να παρουσιάσουμε τις αδέρες γραμμές από το κανάλι σας, τις πιντελιές που προτείνουμε για το τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης και στον Εύρο και στην περιφέρεια όταν θα είναι έτοιμο. Διάβασα ότι το δίλημα θα είναι και πάλι και στο συνέδριο, εάν θα παραμείνει ως κόμμα μελών ή θα επιτρέπονται και οι φίλοι, σε εισαγωγικά. Και αυτό είναι ζητούμενο. Δηλαδή, η αριστερά κάποτε, παλιότερα ξέρετε, ήταν ένα κλειστό σύστημα, να το πω, όπου ο καθένας πρέπει να έχει ένα οικογενειακό υπόβαθρο. Σήμερα βλέπετε ότι είναι ανοιχτή η αριστερά. Σε αυτό το θέμα μόνο προσωπική άποψη μπορώ να σας καταθέσω. Η δική μου άποψη είναι ότι ξαφνικά ο κόσμος μέσα σε ένα χρόνο δεν έγινε 30% αριστερός. Έχει όμως ακούει σοβαρά και στηρίζει, είτε με την ψήφο είτε με άλλους τρόπους, μια πρόταση η οποία είναι αριστερή. Και δεν είναι μόνο απλά αριστερή, είναι και ριζοσπαστική. Και είναι μια πρόταση η οποία λέει τον κόσμο ότι μόνο με σένα, ελληνικέ λαέ, σαν υποστηρικτή, σαν μηχανισμό, μπορώ να βγάλω τη χώρα από την κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σαν μηχανισμός δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς το λαό. Με αυτή την έννοια, τα μέλη ενός κόμματος, ας πούμε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αρκετά. Άρα προσωπικά δεν θα είχα καμία διαφωνία να υπάρχουν και φίλοι οι οποίοι δεν θέλουν να οργανωθούν. Εξάλλου υπάρχει μια μεταπολιτευτική πια συσσωρευμένη απέχθεια για τα κόμματα, κόμματα που κυβερνήσαν την Ελλάδα και είναι και βασικά υπεύθυνα για όλο αυτό το χάλι που οδηγήσαν τη χώρα, και ο κόσμος είναι λίγο σφιχτός στο να στρατευτεί οργανωτικά. Έτσι, και όταν το χαρακτηρισμός αριστερά το δυσκολεύει λίγο αυτό, όντως αυτό που είπατε. Ναι. Εμείς πάνω να το κάνουμε λιανάτι είναι το αριστερά. Αριστερά, ναι, δεν είναι τίποτα, ούτε φοβερό, ούτε τρομερό. Ούτε θα πάρουμε τα σπίτια. Τα σπίτια τα παίρνει ο Σαμαράς, δεν θα τα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών τα παίρνει ο Σαμαράς και οι ξένες τράπεζες που αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια. Σπίτια, καταρχήν, είναι σπίτια των τραπεζών. Μέχρι να ξαναπληρωθούν τα δάνεια. Τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό? Όσο οι τράπεζες δεν μπορούν να πληρωθούν τα δάνεια, οι τράπεζες θα διεκδικούν. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που θα πει τα σπίτια θα τα παραδώσω στους ιδιοκτήτες ή θα τα παραδώσω στις τράπεζες. Είναι μια ιδιωτική συμφωνία που έγινε μεταξύ των. Και προσώρα, βέβαια, τον τελευταίο καιρό βλέπετε ότι οι τράπεζες τον τελευταίο καιρό ασχολούνται να πουλάνε τα δάνειά τους σε ξένους οίκους και ξαφνικά θα έρθουν ξένες τράπεζες να χτυπήσουν την πόρτα τη δική μου, του διπλανού, του συμπολίτη μου, να του πούν: κοιτάξτε, εμείς δεν ξέρουμε ούτε αν είναι γνωστός ο διευθυντής κτλ. Αυτά που ενδεχομένως γίνονται. Εμείς θέλουμε ή τα χρήματα τώρα ή σε παίρνουμε το σπίτι. Ναι, τι θα κάνετε για τους χιλιάδες, λοιπόν, τους δανειολήπτες? Ριζικές ανατροπές σε όλο το σκηνικό. Συμπεριλαμβανομένου και αυτού του πράγματος. Εμείς καταθέσαμε πρόταση και πρόταση νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Δυστυχώς, ξέρετε τελικά τι γίνεται στη Βουλή. Έτσι. Ακόμα και αυτοί που, ας πούμε, η Δημάρ, όταν μπαίνει τέτοιο θέμα, διαρριγνεί τα ημάτια της, δεν θα το δεχτώ, δεν θα κάνω, θα το αποκλείσω, θα βγω, είναι η πρώτη που προσυπογράφει όλες τις δεσμεύσεις οι οποίες οδηγούν σε εξόντωση στον ελληνικό λαό. Και δεν το λέω τυχαία τη Δημάρ, γιατί εγώ δεν έχω ιδεολογικές διαφορές, ας πούμε, με τη Δημάρ, με αυτή τη Δημάρ που ήξερα εγώ
και με τη Δημάρχη, στην οποία, αν θέλετε, όταν ήταν Κουκουέ εσωτερικού ήμασταν μαζί, αλλά τώρα είναι μια νεοφιλελεύθερη δεξιά παρέκκληση. Είναι γεγονός ότι υπηρετεί... Δημάρχη σε πολλά διαφωνεί, αλλά μπήκε σε αυτό το τρένο, το τρένο προκειμένου. Δεν το βλέπω ο ελληνικός λαός τι κάνει. Να απεγκλωβιστεί η χώρα, ήταν αυτή η συμφωνία εξ αρχής. Το ότι διαφωνεί σε πολλά ζητήματα είναι δεδομένο. Και τι κάνει που διαφωνεί όταν έρχεται η ώρα. Προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα, ωστόσο ψηφίζει. Ό,τι λέει ο Σαμαράς και ό,τι λέει ο Βενιζέλος. Ό,τι λένε οι τρεις τους. Ναι, βέβαια. Κύριε Δούκα, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε εμάς, έπιπλα Εύρος Ιστικβάλ, το σπίτι σας γίνεται όμορφο. Πολυτελές. Ζεστό. Ξεχωριστό. Έπιπλα Εύρος Ιστικβάλ. Άνετο, φωτεινό, πρακτικό, σας ξεκουράζει, χαρίζει χαμόγελο και γράφει τη δική του ιστορία αγάπης με τις οικονομικότερες τιμές. Έπιπλα Ιστικβάλ, Ουντζούδης Χρήστος και ΣΥΑΕ, στην Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 58, δίπλα στον ΟΑΕΔ. Δεν χτίζεις απλά ένα τοίχο. Χτίζεις το σπίτι σου. Γι' αυτό απαιτήσει ψηλής ποιότητας θερμομόνωση, βελτιωμένη σεισμική συμπεριφορά, πυρασφάλεια, ταχύτητα στο κτίσιμο και οικονομία. Eton Block. Έτσι χτίζονται τα σπίτια σήμερα. Η ζωή θέλει χρώμα, στυλ, χαμόγελο. Η ζωή θέλει Welcome Stores. Τα δύο μεγαλύτερα καταστήματα της ελληνικής αλυσίδας Welcome Stores είναι Welcome Stores Τσεβελεκίδης. Η πλουσιότερη ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών σε δύο καταστήματα στη Θράκη. Welcome Stores Τσεβελεκίδης. Στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 146, 500 τετραγωνικά μέτρα Welcome Stores. Στην Κομωτινή, Εθνικής Αντίστασης 28. Στο Ισόγειο, 800 τετραγωνικά μέτρα Welcome Stores, στον πρώτο όροφο Τσεβελεκίδης Home, με τα καλύτερα γερμανικά έπιπλα κουζίνας, τραπεζαρίες και είδη οικιακής χρήσης σε εργοστασιακές τιμές. Welcome Stores Τσεβελεκίδης. Ας το πάνω μας! Την Παγκόσμια ημέρα μουσείων τίμησε το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης της Αγγελικής Γιαννακίδου. Όπως επεσήμανε η ίδια υπεύθυνη του μουσείου, στην Ελλάδα της κρίσης είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη τα μουσεία να παραμείνουν ανοιχτά και να δέχονται επισκέπτες, έτσι ώστε να μην λησμονήσουμε τον πολιτισμό και τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά μας. Την τεράστια σημασία του να συνεχίσουν να υπάρχουν τα μουσεία στην Ελλάδα για την ζωντανά κομμάτια της παιδείας και του πολιτισμού μας υπογράμμισε η υπεύθυνη του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Νομίζω είναι μια ημέρα πιο πολύ για μένα ευγνωμοσύνης για τον τόπο αυτόν που έχει θρέψει ένα τέτοιο έργο όπως το μουσείο. Ημέρα ευγνωμοσύνης για τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του μουσείου. Και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, τα μουσεία όλα, έστω για μία μέρα το χρόνο, συντονισμένα να κάνουν κάποιες δραστηριότητες για να μπουν οι άνθρωποι που δεν μπαίνουν μέσα, συνήθως, οι πλειονότητες δηλαδή, για να δούνε πόσο σημαντική είναι αυτή η χώρη για τη μνήμη του τόπου και για την προβολή του τόπου, έτσι. Γιατί τι έχουμε να στηρίξουμε, δηλαδή, και να προβάλλουμε τουριστικά. Αυτό που ζητείτε για την ανάπτυξη, τις αρχαιότητες, τη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά, τα μουσεία για τα οποία μιλάμε σήμερα, και τη σύγχρονη δημιουργία. Εάν αυτά τα τρία πράγματα δεν στηριχθούν, δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν ούτε τουριστική ανάπτυξη. Γιατί αυτό στο βάθος συμμετοχής στο μουσείο σημαίνει παιδεία. Σημαίνει γνωρίζω τον τόπο μου, τον αγαπώ, τον προβάλλω, τον υποστηρίζω και τον προωθώ. Η κυρία Γιαννακίδου εμφανίστηκε ικανοποιημένη με τη μέχρι τώρα πορεία και επισκεψιμότητα του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης και επεσήμανε πως με κόπο και μεράκι ελπίζει πως θα συνεχίσει να πηγαίνει εξίσου καλά. Κατά τα άλλα μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένη παρόλη την τραγική συνθήκη, γιατί το μουσείο πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει βέβαια ένας τεράστιος σκόπος για να είναι κανείς συνεπής στους άξονες τους οποίους στηρίζεται και
μέσα από αυτές τις δράσεις να υποστηρίζεται η φιλοσοφία του μουσείου. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας και πάνε πολύ καλά. Το ζητούμενο είναι μέσα σε αυτήν την άσχημη συνθήκη και να μην παρασυρώμαστε και χάνουμε τον στόχο μας και να μην μας καταλαμβάνει κάποιος επαρχιωτισμός. Η μέρα των μουσείων λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους ανθρώπους που συμμετέχουν και για τους ανθρώπους που εργάζονται στα μουσεία. Ήταν σήμερα Διεθνής ημέρα μουσείων και στο Δημότυχο συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Άνοιξε για μία και μόνο ημέρα το Μουσείο του Δημοτήχου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι καταρχήν ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Παρασκευάς Πατσουρίδης, αναμένοντας και τον προϊστάμενο της 15ης Εφορίας Αρχαιοτήτων. Κύριε Πατσουρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Σήμερα λοιπόν, παρουσία πλήθος κόσμου αλλά και εκπροσώπων φορέων, άνοιξε το Μουσείο του Δημοτήχου. Ένα μουσείο που ακούμε εδώ και αρκετά χρόνια ότι γίνεται, ολοκληρώνεται, θα ανοίξει. Σήμερα λοιπόν άνοιξε για μία ημέρα. Πώς νιώσατε από αυτή την εκδήλωση? Κύριε Παπαδόπουλη, σημαντική ήταν η σημερινή μέρα για τα πολιτιστικά δρόμενα του Δημοτήχου, γιατί όπως είπατε για πρώτη φορά άνοιξε τη σπήλη σου το Αρχαιολογικό Μουσείο του Δημοτήχου. Ένα γεγονός που του περιμέναμε χρόνια, σήμερα έγινε πραγματικότητα. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το μουσείο αυτό. Πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση να ολοκληρωθεί και ελπίζουμε σύντομα να γίνουν τα εγγένεια και να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφτεί. Είχε επισκέπτες σήμερα, προσκλήθηκε κόσμος? Ήτανε πάρα πολλοί κόσμος από τις 10 η ώρα που άνοιξε μέχρι τις 4. Κύριος κόσμου, όπως είπατε, παρακολούθησε τα εκθέματα του μουσείου αυτού. Τα εκθέματα αυτά είναι από την περιοχή του Δημοτήχου? Από ποιες περιοχές είναι αυτά τα εκθέματα και τι περιλαμβάνουν? Τα εκθέματα είναι από το Δημότικο και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά το μουσείο θα ξανά έκλεισε. Έκλεισε όπως είπαμε, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ως έργο και επόμενο είναι να κλείσει. Όμως θέλουμε σύντομα να ανοίξει. Έχει κάποιες, όπως το είδατε εσείς τώρα, σαν ένας πολίτης, σαν επισκέπτης, είδατε ότι έχει ατέλειες, δηλαδή μπορεί να ανοίξει και όπως είναι, στην κατάσταση που είναι τώρα? Πιστεύουμε ότι μπορεί να ανοίξει πολύ σύντομα, διότι με τα εκθέματα αυτά που υπάρχουν και όπως μιλήσαμε και με τους συντηρητές εκεί πέρα, σημειωτέων ότι υπάρχει ένα εργαστήριο που η συντήρηση πάρα πολύ σημαντικό στο Αρχαιολογικό Μουσείο, με τη συμπλήρωση και άλλων εκθεμάτων, αλλά και με τον ερχομό εδώ της ολόκληρης πρωτομής του Σεπτίμιου Σεβίρου, του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, θα είναι επισκέψιμο, γιατί στα μουσεία ποτέ δεν τελειώνει η δουλειά. Μπορεί να γίνει επισκέψιμο σύντομα με τα πράγματα που εκθέτει και που θα συμπληρώσει σε λίγους μήνες. Ωστόσο, για να λειτουργήσει ένα μουσείο χρειάζεται και προσωπικό, όπως ξέρετε κύριε Πατσουρίδη, φύλαξη. Δεν ξέρω αν είναι η δική σας αρμοδιότητα ή του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και προσλήψεις, ξέρετε. Και το υπαλληλικό προσωπικό είναι θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ωστόσο, προσλήψεις, όπως γνωρίζετε, δεν γίνονται αυτή την περίοδο και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό στο προσεχές μέλλον. Νομίζω σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως είναι το μουσείο αυτό αλλά και άλλα μουσεία, γιατί έγιναν 7 μουσεία μαζί με το δικό μας την ίδια εποχή, νομίζω ότι θα λειτουργήσουν και ότι θα υπάρχει μια διέξοδος προς την πλευρά αυτή, δηλαδή να διοριστούν υπάλληλοι, ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων για να λειτουργήσουν τα μουσεία αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Δημότικο αλλά και για ολόκληρη τη Θράκη το μουσείο αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Δημότικο συνδυόταν με την πρωτεύουσα, με την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αργότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συνδυόταν το Δημότικο με τη Θεσσαλονίκη και το Δημότικο έκανε πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αργότερα της Οθωμανικής. Ήταν το κομβικό σημείο της περιοχής το Δημότικο. Είναι η ιστορικότερη πόλη, θα μπορούμε να πούμε, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και δεν είναι μόνο το μουσείο, είναι και πλήθος τα στοιχεία
που έχει, τα ιστορικά στοιχεία που διαθέτει. Να δούμε όμως, Δήμαρχε, μερικές εικόνες θα πάρουν μια γεύση τηλεθεατές, το ποια είναι τα εκθέματα και ποιες είναι οι γωνίες του μουσείου. Θα παρακαλέσω τους συνεργάτες μου λοιπόν να δώσουν την εικόνα για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εδώ είναι κάποιες προθήκες με αμφορείς, φαντάζομαι από την ευρύτερη περιοχή. Είναι, τα έχετε δει σήμερα αυτά εσείς βεβαίως και φαντάζομαι και πολλοί κόσμος στο Δήμο. Βεβαίως. Είναι, φαίνεται εντυπωσιακό όπως είναι με τους χώρους του, το πόσο φωτεινό είναι και πόσο εύστοχα φτιαγμένο. Δήμαρχε, ωστόσο, το Δημότικο δεν είναι μόνο το μουσείο, είναι και... Εδώ είναι ο προϊστάμενος της 15ης εφορίας. Σε λίγο θα τον έχουμε στο τηλέφωνο. Είναι τεχνικό ζήτημα, δεν μπορέσαμε αυτή τη στιγμή να τον έχουμε γιατί μιλάει στο τηλέφωνο του. Θα μιλήσουμε και με τον ίδιο για περισσότερο για τεχνικά στοιχεία. Ωστόσο, το ερώτημά μας είναι, αφορά μόνο όσον αφορά την τουριστική προβολή και ανάδειξη του Δημοτήχου. Μόνο το μουσείο, τι άλλο είναι αυτό? Γνωρίζω ότι υπάρχει και ένα τέμενος το οποίο παραμένει κλειστό. Υπάρχουν τα κάστρα. Κύριε Παπαδόπουλε, ακούστε, το Δημότικο, το μουσείο αυτό, τα τρία άλλα σημαντικά μουσεία που έχει είναι το εκκλησιαστικό, το λαογραφικό και το στρατιωτικό μουσείο. Με την ανάδειξη της Πλουτινούπολης, την αποκατάσταση της στέγης του Τεμένους, όπως είπατε, την αποκατάσταση των Βυζαντινών τυχών, το θησαυροφυλάκιο του αυτοκράτου του Ιάντου Κατακουσινού, το αυτοκράτορα της Νικαίας που είναι το κάστρο του Πιτίου, τις σημαντικές μεταβυζαντινές εκκλησίες που έχουμε εδώ, το Δημότικο όχι μόνο θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Τράκης όπως πολλοί θέλουν να το αποκαλούν, αλλά και θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα που πιστεύω στη συνδυασμό με τη νέα πόλη της Ορθιάδος, με τα ευρήματα, όπως γνωρίζετε, της ζώνης Δοξιπάρας, με τη Δαδιά, με το Σουφλί, αλλά και με τις παραλίες της ωραίας Αλεξανδρούπολης, θα είναι από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, πιστεύω, της χώρας μας, κύριε Παπαδόπουλε. Δήμαρχε, τώρα ο κόσμος ρωτά, πότε θα ανοίξει το Μουσείο Δημοτήχου, έχετε κάποια υπόσχεση? Την υπόσχεση που είχα ήταν ότι είναι για το τέλος του χρόνου αυτού, αλλά τα τελευταία λένε ότι το επόμενο έτσι ότι θα ανοίξει. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι οικονομικό, φαντάζομαι, ή τεχνικό? Όχι, οι πιστώσεις υπάρχουν. Πρέπει να τρέξουν δυο, δεν ξέρω, θα σας τα πει και ο κύριος Κανονίδης, ο προϊστάμενος. Μακάρι να μπορέσουμε λοιπόν να το εντοπίσουμε, γιατί δεν απαντά στο κινητό του, κύριε Δήμαρχε. Οι πιστώσεις υπάρχουν. Δύο μικροί διαγωνισμοί πρέπει να τρέξουν και δεν είναι τίποτα άλλο. Απλώς ο κύριος Κανονίδης, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω δημόσια μέσα από την εκπομπή σας, είναι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το μουσείο αυτό και για το Δημότικο, όπως και τους συνεργάτες του και όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν στην αποπεράτηση αυτού του μουσείου. Ο κύριος Κανονίδης έχει υπό την ευθύνη του όχι μόνο το Δημότικο και την Θράκη, αλλά το ανατέτει και από το Υπουργείο Πολιτισμού και η ευθύνη για ολόκληρη την Χαλκιδική. Και έτσι τρέχει και δεν φτάνει. Είναι θέμα ότι δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό. Οι πιστώσεις υπάρχουν. Όπως οι πιστώσεις υπάρχουν, κύριε Παπαδόπουλε, και για το τέμενο στον Βαγεζή, το οποίο πρέπει να τρέξει. Έχει χρονικό ορίζοντα τέλος το 2015, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τρέξει και μπορεί να εγκαινιστεί και πιο μπροστά. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε επικοινωνία και με τον κύριο Κανονίδη, τον προϊστάμενο της 15ης εφορίας αρχαιοτήτων, αν καταστεί δυνατόν. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Εκδήλωση για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελεύθερης Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, συνδιοργανώνει η Μητρόπολη με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης στις 7.30 το απόγευμα της αύριο Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο. Ο μιλητής θα είναι ο ερευνητής και συγγραφέας Γιάννης Κορνιλάκης, που έγραψε το βιβλίο «Ιωάννης Καποδίστριας, ο Άγιος της Πολιτικής», ο οποίος κ. Κορνιλάκης, θα μιλήσει για έργα και δράσεις του Έλληνα πολιτικού, τα οποία παρέμειναν άγνωστα στους Έλληνες πολίτες. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους να παρακολουθήσουν την εκδήλωση προς τιμήν του Ιωάννη Καποδίστρια και να μάθουν άγνωστα πράγματα για τη δράση και την προσωπικότητα του πρώτου Έλληνα κυβερνήτη της Ελεύθερης Ελλάδος, απίθυνος συγγραφέας του βιβλίου Ιωάννης Καποδίστριας, ο Άγιος της Πολιτικής, Ιωάννης Κορνιλάκης. Σήμερα καλώ όσους γίνεται περισσότερους πολίτες αυτής της πόλης να είναι αύριο, γιατί θα ακούσουν πράγματα που οι προπαπούδες τους τα στερήθηκαν.
Οι παππούδες τους τα στερήθηκαν, οι γιαγιάδες τους τα στερήθηκαν και οι ίδιοι δεν τα γνωρίζουν. Για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί οι επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια κρύφτηκαν από ένα έθνος για ολόκληρο, για περισσότερα από 172 χρόνια. Μας τα κρύψαν λοιπόν και δεν ακούσαμε ποτέ τη φωνή του Ιωάννη Καποδίστρια που μιλά σε κάθε ελληνική καρδιά. Σήμερα λοιπόν εμείς είμαστε εδώ και μέσα από το έργο μας που έχει τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας, ο Άγιος της Πολιτικής», δίνουμε αυτή την ευκαιρία σε όλους τους Έλληνες. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 19 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. Και αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο θα δώσω μια διάλεξη για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Είμαι προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου του κυρίου Άνθιμου και του Δημάρχου του κυρίου Λαμπάκη. Με κάλεσαν εδώ να μιλήσω στα πλαίσια των ελευθερίων για την Ελλάδα. Γιατί ο Ιωάννης Καποδίστριας έζησε, δημιούργησε και θυσιάστηκε για την Ελλάδα και κατ' επέκταση ταυτίστηκε με την Ελλάδα. Ο κ. Κορνιλάκης επεσήμανε πως οι παρευρισκόμενοι θα έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια δουλειά πολύ εμπεριστατωμένη πάνω στην οποία ο ίδιος οι συνεργάτες του εργάστηκαν για χρόνια. Μόνο για να δημιουργήσουμε το γραφικό χαρακτήρα του Καποδίστρια μας πήρε 4,5 χρόνια, ούτως ώστε όλο το έργο να είναι ένα χειρόγραφο κοιμήλιο. Καλό τους ανθρώπους αυτούς της πόλης, άνδρες και γυναίκες και ακόμα και τα παιδιά που αυτά λάτρεψε ο Καποδίστριας να δώσουν το παρόν, όχι για να τιμήσουν εμένα, να τιμήσουν τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος θυσιάστηκε για μια πατρίδα, όταν σήμερα ένα πολιτικό σύστημα έχει οδηγήσει στα βράχια της παραφροσύνης αυτόν τον λαό, ο οποίος πηδάει από τα μπαλκόνια. Φιλαράκι, αυτά εδώ στη Γερμανία τα λένε Βιέννης. Στη Βιέννη τα λένε Φραγκφούρτης. Άντε, βγάλε άκριση μετά. Εμείς στη Θεσσαλονίκη πάντως τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Σε λέω, δεν παίζονται. Ανάμεσα σε εσάς και τον ήλιο υπάρχει ένα όνομα. Excellence. Τα πιο προχωρημένα συστήματα σκίασης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Τέντες, αυτοματισμοί, διαφάνειες. Έπιπλα κήπου, βεράντας, ομπρέλες. Αξεσουάρ κήπου. Ειδικές κατασκευές με ξύλο και μέταλλο. Ελάτε να επιλέξουμε μαζί το σχέδιο και την κατασκευή που ταιριάζει στο χώρο σας. Σε τιμές που σας καλύπτουν απόλυτα. Excellence. Ποιότητα κορυφής. Αντοχή μοναδική. Η ειδική στη σκίαση. Στη ζωή μας βάζουμε πάντα στόχους και ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια που με την εμπειρία αυτών που γνωρίζουν αποκτά προοπτική. Φροντιστήρια Προοπτική. Με σύγχρονες, αποτελεσματικές και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις. Προοπτική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης και θεωρητικής κατεύθυνσης. Φροντιστήρια Προοπτική. Μαζί στο δρόμο της επιτυχίας. Μην χάσετε το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Αποκλειστικά η τρελή ιδέα του Πάνου Καλίδη σε ένα μοναδικό CD. Επίσης ο Χρύσανθος. Η μεγάλη φωνή του Πόντου σε μοναδικά παραδοσιακά τραγούδια από το CD Παράδοση του Πόντου. Και το Κρητό Νέβος. Ένα μοναδικό ηχητικό ντοκουμέντο για τη μάχη της Κρήτης και την αντίσταση με τραγούδια των Σκουλά, Ανδρουλάκη, Σουλτάτου. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η ομάδα ιστιοπλοείας του Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης στους αγώνες που έγιναν από 7 μέχρι 11 Μαΐου στην Κατερίνη. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον έφορο της ομάδας, κύριο Μιχάλη Μπολιάκη, και έναν νεαρό αθλητή, τον Πολυχρόνη Γιαννακίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαδοπούλου. Ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Μπολιάκη.
για 5 ημέρες, 4 ημέρες νέα παιδιά από το ναυτικό όμιλο Αλεξανδρούπολη συμμετείχαν σε αγώνες υπό δύσκολες συνθήκες στην θαλάσσια περιοχή της Κατερίνης. Όχι, οι συνθήκες ήταν οι πλέον κατάλληλες για να γίνουν αγώνες. Είχαμε σταθερό αέρα για 4 μέρες και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε 12 κούρσες, τις περισσότερες που έχουν γίνει